Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ανασφάλειας που επικρατεί στους publishers κατά την εισαγωγή ενός νέου IP, αυτό είναι το Ridge Racer Unbounded. Ο λόγος είναι απλός. Το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με τη θρηλυκή σειρά Arcade Racing, της οποίας οικειοποιείται το όνομα, το οποίο, κατ' ομολογία των δημιουργών του, χρησιμοποιήθηκε για να αποφευχθεί η επανάληψη της εμπορικής αποτυχίας των αξιόλογων αλλά άγνωστων στο κοινό Blair και Split Second. Αν θέλαμε να είμαστε πραγματικά σύντομοι, θα λέγαμε ότι το νέο game της Bang Bear συνδυάζει στοιχεία από την εποχή πριν τα Burnout Paradise και Split Second. Μια δωδεκάδα αυτοκινήτων τρέχουν στους δρόμους μιας σκοτεινής πόλης με σκοπό την πρώτη θέση, όπως και αν έρθει αυτή, αφού η καταστροφή των αντιπάλων αλλά και της ίδιας της πόλης είναι αποθεμητή έως απαραίτητη. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το μηχανισμό του Takedown to Burnout, μετονομασμένο σε Flag και χειρότερα υλοποιημένο λόγω υποδοέστερου Collision Detection, ενώ το DNA του Split Second κάνει την εμφάνισή του μέσω της δυνατότητας καταστροφής τμήματων της πόλης, η οποία όμως πραγματοποιείται με πιο άμεσο τρόπο, απλώς τρακάροντας επάνω σε διάφορα τμήματα του περιβάλλοντος. Από την άλλη, το Plectro Drift δεν λειτουργεί σαν χειρόφρενο. Αντιθέτως, για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, θα πρέπει να το κρατάτε πατημένο σε όλη τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Όλος μηχανισμός κρίνεται επιτυχημένος, αφού η μηχανή φυσικής της ομάδας ανάπτυξης συνδυάζει επιτυχημένα τον ρεαλισμό και την καλή αίσθηση βάρους των οχημάτων με την υπερβολή του arcade στοιχείου. Από εκεί και πέρα, τα χαρακτηριστικά που διέπουν το drifting ισχύουν για το μοντέλο οδήγησης γενικότερα, με καλή αίσθηση βάρους και γενικά ρεαλιστική συμπεριφορά, με τα απαραίτητα στοιχεία arcade υπερβολής, όπως προαναφέρθηκε, αν και δεν λείπει το φαινόμενο της υποστροφής, σκοπός του οποίου είναι προφανώς να οθήσει τον παίχτη στη χρήση της εν λόγω τεχνικής. Το multiplayer λειτουργεί σε όλες τις κατηγορίες πιστών, αν και η διαδικασία σύνδεση είναι αρκετά αργή ώστε να το αποτρέπει να χαρακτηριστεί σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Συνολικά, το Unbounded είναι ένα αξιόλογο και πλούσιο σε χαρακτηριστικά arcade racer που έχει κάποια θέματα, αλλά γίνεται καλύτερο όσο περισσότερο ασχολείστε μαζί του και περιλαμβάνει τόσο ιδιαίτερα όσο και κοινότυπα στοιχεία.